God damn, πάλι δεν έχει κόφι. Uncle Billy, κάτι σου έχω πει γαμώτο, μη πίνεις τον καφέ μου. Να, ούμε, δεν έχω καφέ να πιω και βαριέμαι να πάω στο χωριό να πάρω καινούριο καφέ. Α, εδώ μπαίνει το κουλόχαρτο, τέλεια, μην το πάρει κανείς, το βλέπει κανείς αυτό. Να δω πάλι σήμερα πώς θα τη βγάλω χωρίς κόφι. God damn, only in America, only in America. Γεια σα, παιχνίδι μου, και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο επεισοδιάκι εδώ στο Barn Fighters. Όπως βλέπετε, τα λεφτά μας είναι λίγα. Πρέπει σιγά σιγά να πάμε στην επόμενη αποστολή, να αρχίσουμε να βρίσκουμε νέα πραγματάκια, να τα πουλάμε, να βγει κανένα φράγκο, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορα upgrades που θέλουμε. Π.χ. να έχω, ας πούμε, την κούκλα, την οποία δεν μπορώ να την πουλήσω γιατί θέλει καθάρισμα. Πρέπει να ξεκλειδώσουμε σιγά σιγά το πλυντήριο, δηλαδή αυτό και το μέρος. Ωραία, πάμε μια γρήγορα στον υπολογιστή να κοιτάξουμε τι έχουμε να κάνουμε. Εδώ τι έχουμε, όπα λάθος, εδώ είναι collectibles, εδώ τα εργαλεία, κάτι κάνει, item, λίγο να τα ψάξω να μάθω τι είναι αυτά. Α, σου λέει γενικά τι μαζεύεις, okay, κατάλαβα. Εδώ είναι ο χάρτης, έχει μόνο το Red Barn που πήγαμε. Και εδώ είναι, η νέα μας αποστολή, να βρούμε έναν κινητήρα από αυτοκίνητο μάλλον, εννοείται θα κάνουμε accept job. 430 δολάρια δίνει η παιχτούρα, βγήκε στο χάρτη το νέο σημάδι. Οπότε, δίχως καθυστέρηση, φύγαμε με τον Άγκουν Μπίλι. Βασικά, deposit έχουμε. Οπότε είμαστε κομπλέ, αλλά γιατί τόσα πολλά λεφτά εκεί πέρα, μου δείχνει. Λογικά θα πατήσω το πάνω, γιατί έχω deposit, έτσι. Μην κάνει μια βλακεία. Ναι, εντάξει, πάμε. Yeeha! Uncle Billy, σαν είδος έτο! Αλλά μην πεθάνουμε. Φύγαμε παιχτούνες, τρέχουμε με ταχύτητα του φωτός. Α, το θυμάμαι αυτό το μέρος. Ξέρω ποιο είναι. Μιας και το έχω δει και από τους Game World. Εδώ λογικά είναι η πρώτη μας δημοπρασία, Νίκος Special Event. Μάλιστα, ναι, νομίζω αυτό πρέπει να είναι το μέρος. Λοιπόν, όπως πάντα, είμαι σίγουρος ότι θα μαζέψουμε σκουπιδάκια και βλακιούλες για λεφτάκια. Εννοείται αυτό. Εδώ έχει τίποτα, μόνο σκουπίδια. Αυτό που παίρνουμε τα σκουπίδια και όλα, ξέρω, και βγάζουμε κάτι της. Tutorial, your first auction. Ναι, η πρώτη μας δημοπρασία, παιδιά. Το περίμενα. Λοιπόν, χωρίς να καθυστερήσω τώρα εγώ, βασικά να μην καθυστερήσω εσάς, θα μαζέψω λίγο γύρω-γύρω τα σκουπιδάκια πρώτο ξεκινήσουμε. Εδώ είναι, βλέπω και τα παλικάρια μας, ο Σεμπάστιαν, η Dark Samantha και η Κινεζούλα, η Τσιν Τσαν Τσαν. Τι λέει, ο Άγγλου λέει, βρωμάει σε γου... Α, το διάλεπε εδώ, ρε. Εντάξει, το ξέρουμε τη βρωμάει, αλλά δεν χρειάζεται να μας το πεις κιόλας. Τι, σιγά μου ρε Σαμάθα εσύ, σιγά, αιμοβόρα. Τρομάξαμε. Λοιπόν, παιχτούρες, κάνω μια γύρα να δω τι παίζει από σκουπίδια. Τα λέμε σε λίγο. Επ, κάτι κρυφό έχει εδώ, το ήξερα. Κι άλλο κουλόχαρτο, παιχτούρες. Νομίζω σε κάθε πίστα πρέπει να έχει από ένα τέτοιο golden κουλόχαρτο. Μάλλον είναι το collectible της. Για κάθε πίστα, μάλλον. Νομίζω είμαι έτοιμος. Τα έχω μαζέψει σχεδόν όλα. Τα έχω πάρει και με τσεκούρι. Δηλαδή, έχω σπάσει κάθε ξύλο, κάθε μέταλλο και μαζεύω και materials για να μπορούμε αργότερα να φτιάχνουμε και να κάνουμε repairs, δηλαδή. Οπότε είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας audition, το auction. Γιατί ξέχασα να σε σπάσω. Δώσ' μου τα σίδερά σου. Λοιπόν. Α, και εδώ έχει μερικά ξύλα. Δεν τα έχω πάρει τελικά όλα. Δεν μου έδωσε τίποτα, δεν μου έδωσε τίποτα. Μου έδωσε ένα ξυλαράκι. Μου φαίνεται θα κάνω upgrade το τσεκούρι σε level 2 ίσως. Γιατί δεν βλέπω να δίνει πάντα πραγματάκια. Θα δούμε. Καταρχήν να δούμε πόσα λεφτά θα βγάλουμε από τον κυριούλη εδώ. Λοιπόν, πάμε να την τσιμπήσουμε. Είναι for sale, λέει by auction. Εννοείται, κάνουμε start. Φύγαμε. Ο πάτη μα δίνει. Α, και 6 εκατοστάρια για τον Άγγλουν Μπίλι για να έχουμε να τζογάρουμε. Πάλι καλά γιατί με 200 κάτι ούτε δεν νομίζω να την τσιμπάγαμε. Βλέπω ξεκινάει στα 100. Θα του αφήσω λίγο να παίξουν ξύλο. Θα ποντάρω κι εγώ που και που. Αλλά καλύτερα στρατηγική παιχτούρε είναι όπω και το car for sale. Αφήστε του να πλακωθούν και στα τελευταία δευτερόλεπτα, αν δεν ποντάρει κανεί, λίγο πριν λήξει ο χρόνο, τσουπ, ποντάρετε και είναι δικό σα. Αυτό θα κάνω κι εγώ. Βέβαια, τώρα θα ποντάρω 1-2. Μήπως είναι λίγο διαφορετικά, αλλά στο επόμενο auction που θα έχουμε θα το κάνω αυτό. Θα του αφήσω να φαγωθούν
Γιατί φαντάζομαι ότι έτσι γίνεται, να ξέρετε. Οπότε γλιτώνεται και λεφτά, λέει. Έχει φτάσει 350, μη μας φτάσει κουκουσαϊδόνι, παιδιά, έλα, τελειώνεται. Άντε, πόντερα κι εγώ έτσι για τον γαργαλότο. Σεμπάστιαν, κάτσε καλά, σε βλέπω, φίλε. Σε βλέπω, ο Duke τώρα. 500 έχει φτάσει, για να δούμε. Ωραία, το time left ξεκίνησε να κατεβαίνει. Δεν τους βλέπω πολύ πρόθυμους, οπότε λίγο πριν λήξει, τσουπ, το 50 από μένα και... Και... Άντε για, λοσπούλος παιδιά μου, δικό μου. Έλα, δρόμο. Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τι μυστικά μας κρύβει αυτή η αποθήκη. Έχει όπως πάντα διάφορα σκουπιδάκια. Δεν θα κάτσω να τα δείξω όλα, νομίζω. Θα αρχίσω να τα σπάω τα περισσότερα για να μην είναι βαρετό το βίντεο. Λογικά θα κάτσω να ψάξω τα σημαντικότερα. Για να δούμε. Ελπίζω να κάνουμε καλή μπάζα. Ο Άγγουλ Μπίλι μας έδωσε 600, την πήραμε για 550. Ελπίζω να βγούμε με κέρδος. Που σίγουρα θα βγούμε με κέρδος, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, αλλά εντάξει. Να έχουμε να λέμε. Για να δούμε τι μυστικά θα μας αποκαλύψει. Ντουλαπάκι άδειο. Όπα, ο κινητήρας. Για φέρτε τον κινητήρα. Λογικά είναι αυτό που έχουμε και το μηχανάκι, ε. Που είναι με παζλ, πρέπει να τα ενώνουμε. Πόστερ, βλέπω εδώ, σκουπίδια. Α, εσύ κάνεις μπίρι 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 μπίρι. Μας έσπασε τα αυτιά. Εντάξει, θα σε πάρω, πώς κάνεις έτσι, ορίστε, έλα. Ναι, σκουπιδάκια. Τα σιρτάρια δεν έχουν τίποτα. Λοιπόν, κάτσε, εγώ τα ξυλώνω όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή που έχω αγοράσει το τσεκούρι. Ας μαζεύω σιγά σιγά τα resources, γιατί σας είπαμε θα μαζεύουμε αυτά τα resources. Θα ξεκλειδώσω κάποια στιγμή το repair system, να το πω και έτσι, για να φτιάχνουμε τα πράγματα που είναι χαλασμένα. Οπότε θα μου χρειαστούν όλα αυτά τα resources που πετάνε τα αντικείμενα. Βλέπετε κάτι σχοινιά πετάνε τα κουτιά, μέταλλα μου πετάνε ό,τι σπάω σε μεταλλικό και ξύλο ό,τι σπάω σε ξύλινο. Εδώ τι έχει εδώ μέσα. Όπα, κάτι μου δώσει, το έχω στο inventory. Ω, για φέρε και το λάστιχο εδώ το Μίσε Κλέν. Άγγλου Μπίλι, έλα, δικό σου. Ωραία. Φωτογραφία, ποιος είναι, δεν το ξέρω τον κυριούλη. Νομίζω εδώ το έχω αδειάσει. Από τα σημαντικά τουλάχιστον δηλαδή. Άρα πάμε στον κάτω όροφο. Μου κολλάει το μεταξύ το παιχνίδι που και που δεν ξέρω τι φορτώνει συνέχεια. Μου είσαι σπάσει τα νεύρα λίγο αυτή η πίστα. Οπότε συγγνώμη για τις διακοπές, δηλαδή καμιά φορά μου κάνει κάτι περίεργα. Μάλλον αυτό που βρήκαμε. Ναι. Αυτό που βρήκαμε είναι ασφάλεια, φαίνεται ξεκάθαρα. Ορίστε, μπαίνει εδώ. Γιατί δε φίλε μου κάνεις αυτά τα lags τώρα και μου σπάς τα νεύρα. Λοιπόν, κάτσε να ξανασηκώσουμε λίγο το λευγέ εδώ ταχυτήτων. Ενώ το μοχλάρι. Να ανοίξει η πόρτα, να συνεχίσει. Τι έχουμε εδώ, τι τζιπάκι είναι αυτό. Uncle Billy! Πάρτο! Όπα, θα κάνουμε τρελή μπάζα. Εδώ τι έχει πίνακα. Κι άλλο μη σε κλαίνει λάστιχο. Τι θα γίνει, θα ανοίξουμε συνεργείο. Ω, και ζαντολάστιχα. Τι λες τώρα, ζαντούλα. Κάτσε, δεν μπορώ να την πάρω αυτή. Όχι, μπορώ να την πάρω, αφού μου βγάζει. Έλα, τι έχει πάθει τώρα, έχει μπαγκάρι, ρε. Να σου πω, θα βγεις έξω. Παιδιά, μου έχει μπαγκάρι το ταφ. Το τι γίνεται, γιατί δεν με αφήνει το. Α, ή όχι. Και ανάρτηση. Εδώ. Α, τώρα ξύπνησε. Έλα, Χριστέ και Παναγιά μου. Τέλος πάντων, ψιλομπάγκερ μου φαίνεται το παιχνίδι. Σε μένα μου κάνει κάτι τρελά. Αλλά it's ok. Όπ και τιμόνι. Εντάξει, μάλλον συνεργείο αυτοκίνητο θα ανοίξουμε. Ραδιόφωνο για αυτοκίνητο. Όλα καλά. Όλα goodies. Νομίζω ότι έχουμε κάνει τη χρυσή με, αυτό το... με αυτή την αποθηκούλα που τσιμπήσαμε. Και μπαριέρα μπροστά για το τζιπ. Καλά είσαι. Για να δω. Σκουπιδάκια, φέρτα, έλα να φύγουν από εδώ. Και αντλία. Ο βενζίνη, ο depósito. Για τον Άγγλου Μπίλι αυτό. Έφυγε. Εδώ τι έχεις. Κάτι να τα σπάσω αυτά να φύγουν από τη μέση. Έλα, σπάσε. Ου, ρόδα. Ρόδα για τη μηχανή. Φέρ την εδώ, αγόρι μου. Φέρ την εδώ. Όχι, κάτω, ε. Αυτό δεν σπάει. Ωραία. Κάτι άλλο εδώ. Σταμάτα λίγο να μην μου κολοπαίχνει εδώ, τελεία, κάτσε καλά, ε. Λοιπόν, σκουπιδάκια να φέρετε και αυτά εδώ. Κάτσε να τους πάω σκαστολικά, δεν πρέπει να χρειάζεται. Να αφήνω και κανένα κουτί, μήπως χρειάζεται να σκαρφαλώσω. Όχι, και σκάλα εδώ. Μπορώ να την τσιμπήσω, όχι. Κουτιά βλέπω, σκουπίδια.
Ξύλωμα μάλλον. Έλα. Σπάσε. Σπάσε. Μη κολλάς παιχνίδι. Σπάσε κι εσύ. Κοίτα ρε τι μου κάνει ρε. Θα τη φορτώσω την πίστη τελικά. Τι γίνεται. Φέρε αυτό εδώ. Οπ. Τι έχουμε εδώ κρυφό με... Ο κινητήρας. Από... Α. Ο κινητήρας που θέλει αποστολή. Το βρήκαμε κι αυτό. Ναι, να το. Job item found. Λέγε ρε. Σωστά, είχα ξεχάσει ότι πρέπει να βρούμε τον κινητήρα. Τηλεόραση βλέπω. Βλέπετε που έχει και καλά τσιρότο απάνω, ένα X. Αυτά θέλουν να φτιάξουμε παιχτούρες. Οπότε πρέπει να ξεκλειδώσουμε το repair system για να μπορούμε να τα φτιάχνουμε. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να πουλήσουμε σπασμένα. Το ψυγιάκι δεν μπορούμε να το τζιμπήσω ρε φίλε τώρα, είναι κρίμα. Εδώ έχει τόσο πολλά ωραία καλούδια. Καναπέ βλέπω. Εδώ μοιάζει σαν να έχει κάτι από πίσω, αλλά δεν πάει. Εδώ τι κρυβείς, αφίσα. Κι άλλο μη σε κλαίνει λάστιχο. Φέρε το εδώ. Σπάσε και εσύ μπροστά μου. Όλα. Α! Όλα items collect. Λέγε, τα βρήκαμε όλα με την πρώτη. Α, σπάγει σκάλα. Αντίο σκάλα, rip. Λέγε, ρε, τα πήραμε όλα τα items. Αυτά είναι. Ναι, έλα. Χωρίς καθυστέρηση. Άντε, γεια. Κοιμηθήκαμε, είμαστε φρεσκαδούρα, είμαστε πίσω στο barn. Να ξέρετε ότι έχω αδειάσει τα πράγματα γιατί ήρθαμε το βραδάκι εδώ με τον Uncle Billy. Έδωσα το μοτόρι της αποστολής για να πάρω το reward με τα λεφτά και ξεκλείδωσα αυτό εδώ. Τα λεφτά τα έδωσα και αγόρασα το σύστημα που πλένουμε τα πράγματα. Οπότε, πώς μπαίνει τώρα αυτό? Έχει κάτσει? Έχει κάτσει. Α, το έχω στο χέρι για το ποτιστήρι. Ωραία. Οπότε, ό,τι πράγματα είχαμε και από το πρώτο mission που είχαμε πάει στο Red Barn, πλέον μπορούμε να καθαρίσουμε τα αντικείμενα και να τα βάλουμε επιτέλους για πούλημα. Item clean, τέλεια, φέρ' το εδώ. Αυτό το έκανα το βραδάκι όταν γύρισα, όπως σας είπα, οπότε δεν χρειάστηκε να το δείξω. Το βλέπετε τώρα που σας το έχω ήδη ξεκλειδωμένο. Πλύναμε το λύκο, ό,τι και ήταν αυτό. Θα πλύνουμε και την κούκλα, εννοείται, για να πάει για πούλημα σε κάποιον τυχερό πελάτη που θα τη χρειαστεί. Ωραία, πώς καθάρισε έτσι. Λοιπόν, για να δούμε και αν έχω και τίποτε άλλο βρώμικο και να δούμε στο τέλος της ημέρας πόσα θα βγάλουμε. Οπότε θα μου δώσετε μισό λεπτό να τακτοποιήσω όλα τα πράγματα ή τουλάχιστον όσα μπορέσω. Να καθαρίσω και την κούκλα γιατί κάπου μόνο δεν έχει καθαριστεί. Και να τα πούμε σε λίγο. Α, μόλις καθαρίστηκε. Τέλεια. Πάμε να τη βάλουμε στο ράφι. Να δω και πού τη βάλω. Α, εδώ είναι κλειδωμένα ακόμα. Πρέπει να τα αγοράσω σιγά σιγά. Αχα, τσίμπα. Μάλιστα. Και να δούμε και τι άλλο έχουμε μαζέψει. Έχουμε αρκετά πράγματα. Ου, ζαντολάσκα το ένα το άλλο. Ου, θα πάει. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο πέρα δόθε. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το μαγαζάκι μας, παιδάκια. Καθώς δεν μπορώ να γεμίσω όλο το μαγαζί, έχω κι άλλα μέσα, γιατί δεν έχω το χώρο να ξεκλειδώσω ράφια κι άλλα και τέτοια. Οπότε, περιμένουμε σιγά σιγά τους πρώτους πελάτες. Χεχε, για να δούμε πόσα μάνια θα βγάλουμε σήμερα. Ελπίζω να οικονομήσουμε. Έχω πολύ πράγμα να δώσω. Εν τω μεταξύ μου λέει εκεί πάνω ότι έχει έρθει ένας πελάτης, αλλά εγώ γιατί δεν το βλέπω, είμαι τυφλό. Hello, έχουμε ghost πελάτη. Ω, για το αυτοκίνητο! Πώς ξέχασα ότι έξω... Έλα ρε φίλε, είχα ξεχάσει ότι έχω το αυτοκίνητο. Πω πω, είμαι τα γάρι. Ωι, καλώς την τσιντσαντσόν. Τι θες εσύ την κούκλα, μωρή? Ξαρτά τι δίνεις. Ζεσταίνεσαι, γιατί τι έχεις? Έχεις τίποτα ανάματα? Να φωνάξω πυροσβέστη άμα είναι. Έχω ένα γνωστό εδώ πιο κάτω. Δες τι δίνω. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει 22 δολάρια μόνο. Άι, μωρή. Θα τη φυλάξω για κανένα που να την έχει ανάγκη. Καλημέρα σας κύριε, τι θέλετε, την μπαριέρα? Ευχαρίστως, η καλύτερη μπαριέρα που έχεις δει. Μπαίνει και σε Hammer, μπαίνει και σε Mini Cooper, τη βάζεις παντού, πατάς κόσμο, τους λιώνεις. Γερό πράγμα. Έλα. Εντάξει, δικό σου, έφυγες. Σε καλή μεριά. Πάμε γιατί χρειαζόμαστε παιχτούρες γρήγορο, μάνι. Ποιος ήρθε? Α, νόμιζα ήρθε κανένας για αυτοκίνητο. Οκ, η φαντασία μου τώρα οργιάζει. Πρέπει να προσέχω. Και απ' έξω τώρα, κατάλαβες, έχω και το αμάξι, το ξέχασα ότι το έφερα το εργαλείο. Οπ, καλώς τον για σάργησε, 42 μου δίνει, Παναγία μου πως πάει έτσι, ο Χριστός και η μάνα του. Κάτσε ρε μάνα μου, ηρέμησε να το συζητήσουμε, συν 9.
Είναι πολύ καλό λάστιχο, φίλε. Δεν έχει ούτε μια ρογμή. Έλα, πάρ' το και σε και έφυγες. Παναγία μου, πώς πήγαινε έτσι ταχύτητα αυτού νου, ρε. Ωραία, περιμένουμε μάγκες. Βλέπω σιγά σιγά διάζει το μαγαζάκι να βάλω τα υπόλοιπα μέσα. Γιατί έχουμε και άλλα. Έχουμε την ανάρτηση και κάτι άλλα μερεμέτια. Γεια σας, γεια σας. Τι θέλετε, και εσείς λάστιχο. Ξεμείνατε, ε. Τα καλύτερα λάστιχα έχω, να ξέρετε. Δεν χρειάζεσαι σαμπρέλα. Τη βάζω όπως είναι στη ζάντα και είσαι έτοιμη. Δεν χρειάζεται τίποτα. Δώσε πράγμα, είναι πολύ καλό πράγμα. Πάρτο, έφυγες. Ωραία, να αδειάζουμε τα λάστιχα. Άλλος, ο Σεμπάστιαν. Έλα εδώ, βεχτούρα μου. Ενδιαφέρεσαι για την τσιπάρα. 1320. Κοίτα, Σεμπάστιαν. Είναι καλό εργαλείο. Είναι 4x4 με διαφορικό. Έχει και γάντζο να μην κολλάει στις λάσπες. 1560, έλα, πάρ' το επειδή σε συμπάθησε, Σεμπάστιαν, αν και κάτι μου λέει θα μπορούσα να το δώσω παραπάνω. Uncle Billy, εδώ είσαι ρε. 1500, έλα, εντάξει, καλά είναι, απλά εγώ τώρα θέλω να μαζέψω μάνια, να φτιάξω μαγαζάκι μου παιχτούρες. Κάτι μου λέει θα μπορούσα να το δώσω λίγο παραπάνω, αλλά τώρα είπαμε, οπ, ο γίγαντας. Ρε μας τώρα, τι θες τώρα την Google, εσύ τώρα μας τρελάνεις. Τόσο πολύ ανάγκη την έχεις. Ο κοντζάμ παλικάρι να πούμε σαν τα κρύα τα λουτρά. Τι θέλεις, θα σκάσει η κούκλα με σένα. Και είσαι και τσιφούτης. Φιλεράκι, υπάρχει κάτω ένα μέρος που ξέρω με κόκκινο λαμπάκι. Τράβα εκεί, με λιγότερα λεφτά και θα κάνεις τη δουλειά σου. Άιντε, σπάσε. Αυτή η κούκλα είναι ανεκτήμητης αξίας. Να χαθείς τσίπη. Θα καλύτερα να την έδινα στην Κινεζούλα που την ήθελε για 22. Τώρα τι την ήθελε, μην με ρωτάτε, παιδιά. Επ, ο Πράκτορ. Α, εσύ έχεις ανάγκες, γιατί δεν είσαι γυναίκα, ε. Ναι. Άσε τα δικά σου, ρε. Nice op. Να σου πω τώρα, θα μιλήσουμε σαν πελάτης προς πελάτη. Ενώ σαν μαγαζάτας προς πελάτη, ή θα μου λες τα δικά σου. Θα του κάνω κανένα χαντούκεν. Έτε διάλα. Έτε διάλα. Καλημέρα σας, και εσείς τι θέλετε. Το λύκο, εξαιρετικό λύκο. Πριν από λίγο το σκότωσα, το βαλσάμωσα, έτοιμο, καθαρότατο, από το πιο σπάνια λύκους που έχεις δει ποτέ. Πάρ' το δικό σου, έφυγες, ωρε μάνα τα λεφτά ανεβαίνουνε. Άλλος, ποιος έχει σειρά, γρήγορα, θέλω πελάτη στο μαγαζί μου, να αδειάζει. Έχω πραμάτια να χώσω κι άλλοι. Οπ, καλώς τη Σαμάνθα μας, τι μας κάνεις. Την Google και εσύ, 18 ξεκινάς. Παναγία μου πως πάει έτσι. Ρε γιατί πηγαίνετε τις φυτίλια ρε, έχετε νευρικότητα. Ναι καλά τρέχεις, μείον 2, έλα decline. Έλα σπάσε, μη μου κάνεις ένα κολδάχτυλο και στο βάλω στο μαλλί. Άιντε. Αμέσως, μου έρχεστε εκεί πέρα, πηγαίνει. Δεν προλαβαίνουμε να το πατήσουμε. Τι είναι αυτά ρε, ποιος νομίζει ότι είμαι ο Φλάς. Έλα η πελατεία. Είμαστε ανοιχτά μέχρι το τέλος της ημέρας. Μετά κλείνει το μαγκαζάκι. Οπ, μωράκι, πού είσαι, και εσύ για λάστιχο, ξέμεινες. Τι πάτσες πάλι, κάνα σκατζόχυρο. Λοιπόν, το καλύτερο λάστιχο. Ακόμα και μόνο έχει και αυτοπτυσσόμενη σαμπρέλα. Τι λέει ο Θεέ μου. ναι, μια χαρά είναι. Για σένα πόπα. Έλα, πάρ' το και έφυγες, για να βιάζουμε. Αχ, Χριστούλη μου. Για να δούμε, τι μας έχει, βασικά τι μου έχουν μείνει, δύο ζάντες και η κούκλα. Εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω μου φαίνεται μάλλον. Έλα σιγά σιγά να μπαίνει η πελατεία λέμε. Θα βγω έξω με την τουντούκα να φωνάζω. Οπ, να το πάλι αυτός, ήρθε πριν πήρε το λάστιχο, τώρα θέλει και την κούκλα. Θες την κούκλα εξαρτάται τι δίνεις. Και εσύ βλέπω τσιφούτσι, μου φαίνεται αυτή την κούκλα να τη στείλω Θα τη στείλω γιατί δεν πιάνει τίποτα μάγκες, οπότε με το ζόρι πριν πιες 21, έλα πάρτη σε καλή μεριά. Δεν θέλω να ξέρω τι θα κάνεις μαζί της. Αυτό. Άντε γεια. Και μας μείνανε τα ζαντολάστιχα, βασικά οι ζάντες και το... Γιατί τα λάστιχα νομίζω τα διώξα όλα. Ωραία, θα γεμίσω μετά το μαγαζί με τα υπόλοιπα πραγματάκια, να συνεχίσουμε να πουλήσουμε και κάτι μου λέει ότι... Επειδή έχω πράγματα τα οποία θέλουν repair, καλημέρα. Ζαντούλα, πήρες το λάστιχο, λες να πάρω και τη ζάντα. Γιατί ήρθες και πριν. Επίσης, ξέχασα να σου πω ότι είναι και ανοξείδωτη, δεν σκουριάζει κιόλα. Θα την έχεις για μια ζωή. Οπότε, με τα λεφτά που πληρώνεις, είναι αξία. Δικιά σου, έφυγες.
Μία ζάντα έμεινε. Αν τη διώξουμε και αυτοί παιχτούρες και πάω κατευθείαν και φέρνω την υπόλοιπη πραμάτια. Για να δούμε. Ποιος καλός πελάτης. Θα διάω και τώρα. Να θυμηθώ γιατί μου έχει μείνει το τιμόνι. Βασικά κάτω να τσιμπήσω μια γρήγορη. Το τιμόνι πότε το βάλουμε. Εδώ μπαίνει. Τιμόνι. Περίμενε. Τιμόνι. Έλα εδώ ρε. Δεν μπαίνει εδώ. Πού πάει. Αποκλείεται να πηγαίνει εδώ. Με καμία Παναγία. Γεια σας, γεια σας. Κάνω δουλειές εδώ. Τι θέλετε, την τελευταία ζάντα, Είναι το τελευταίο μου κομμάτι εξαιρετικής ποιότητας, καλύτερη μάρκα του πλανήτη. Μπόμπο. Ναι. Την παίρνεις τώρα και δεν την ξαναβγάζεις. Έλα, έφυγες. Λογικά το μαγαζί έκλεισε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό λογικά ή πηγαίνει, μάλλον πρέπει να πηγαίνει στη ραφιέρα εδώ, στον τοίχο. Όχι. Ή εδώ. Α, όντως πηγαίνει στον τοίχο. Οκ, εντάξει, γιατί ακόμα δεν τα ξέρω πώς μπαίνουν και πού κουμπώνουν. Έχουμε ανάρτηση. Πάμε παιχτούρες. Σήμερα θα τα πουλήσουμε όλα. Όπα, γιατί δεν είναι κάτι ανάρτηση. Α, είναι medium. Αποκλείται να κάθεται σε τοίχο. Σε τοίχο, άντε ρε, με έσκασε. Χα, δεν το περίμενα αυτό. Ραδιόφωνο, φέρε το εδώ. Το ραδιοφωνάκι. Τα άλλα θέλουν λέει repair. Και κάτι μου λέει παιχτούρες, όπα το έσπασα το ραδιόφωνο. Κάτι μου λέει παιχτούρες μου ότι θα το τσιμπήσω το repair system σήμερα κιόλας. Να πουλήσω τα υπόλοιπα λεφτά βγάζουμε γι' αυτό τα... Καταρχήν γι' αυτό κιόλας ξεπούλησα για το αυτοκινητάκι σήμερα. Θέλω να βγάλω τα μάνια, θέλω να φτιάξω το μαγαζί μου, να το κάνω τούμπανο. Να τα έχουμε όλα, να μπορούμε να πουλάμε με άνεση τα πάντα. Γεια σας, οπ, να τη η τσιντσαντσόν. Καλώς την, τι θέλεις το τιμόνι. Λοιπόν, το τιμόνι το έχω πάρει από Σκάνια. Δεν έχει σαν το τιμόνι, να ξέρεις. Έχει και airbag μέσα. Μην το βλέπεις που είναι μικρό. Βγάζει κανονικότατα. Έλα, δικό σου, σε καλή μεριά. Επόμενος. Για να δούμε. Άντε, γιατί θέλω να κάνω πολλά upgrades στο μαγαζάκι. Θέλω να το συγκυρίσω, να το μαζέψω. Να ξεμπερδεύουμε. Ωπ, πάλι εσύ εδώ. Α, θες τώρα και το ραδιόφωνο. Λοιπόν, ραδιόφωνο ξέρεις. Ποια είναι τα πάντα, και USB μπορεί να το κουμπώσεις. Και να παίζεις MP3, MP4, MP5 και MP6 μη σου πω. Έλα, δικό σου. Καλορίζικο. Η ανάρτηση έμεινε. Έλα, πάμε να διώξουμε την ανάρτηση. Ποιος καλός τυχερός θα την τσιμπήσει. Περιμένουμε γιατί έχει και ένα timing, βλέπω, cooldown μάλλον, κάπως έτσι το πάει το παιχνίδι. Ω, καλός ο Σεμπάστιαν, την ανάρτηση για τον τσιπάκι. Να ξέρεις η καλύτερη ανάρτηση ρε, πετάει, δεν πατάει στις γούβες, απλά θα τις περνάς από πάνω έτσι, φαπ! Υπτάμινο θα γίνει το αυτοκίνητο μετά από αυτή την ανάρτηση, δεν έχεις ξανά την ανάρτηση. Έλα, 200, ούπα ρε, έλα Σεμπάστιαν αγόρι μου και τσάπα την πήρες. Χριστέ μου, την ανάρτηση 218, τον κλέψαμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, παικτούρες μου, χωρίς άλλη καθυστέρηση, φέρτο. Αυτό δεν είναι, όχι αυτό είναι για το puzzle. Νομίζω ναι, εδώ φτιάχνει τα puzzle, να το πω και έτσι. Build Repair Station. Παπ! Άσε το tutorial. Έχω να πουλήσω πραγμάτια. Λοιπόν, δίχως άλλη καθυστέρηση. Τα φτιάχνω. Πάνω κάτω τα ξέρετε κιόλας. Όσοι είστε και Game World fan, σίγουρα θα το έχετε δει. Άντε, θα δείξω το ένα τουλάχιστον. Πάτε. Τα βάζετε στο repair εδώ. Κάτσε, γιατί δεν βλέπω πού πάω να ξέρετε με αυτό το πράγμα το gas. Και. Το κάνετε rotate, μισό γιατί τα controls είναι λίγο περίεργα. Και όπου βλέπετε χαζαμπλάστ. Α, σπαμ θέλει. Α, σπαμ θέλει. Έτοιμο. Πού αλλού έχει χαζαμπλάστ. Έλα. Έτοιμο. Κάπου αλλού έχει. Οπ, να το εδώ. Item repair. Έτοιμο. Έτοιμο να το πουλήσουμε. Αν και θα ήθελα να το κρατήσω για να βάζουμε βενζίνη εδώ πέρα, αλλά δεν μας αφήνει το game. Λέει αυτό θα το πουλήσεις. Και εγώ αυτό θα κάνω. Πάω να φτιάξω τα υπόλοιπα παικτούρες μου, να τα βάλω στο μαγαζί, να τα πουλήσουμε, να κλείσει και το επεισοδιάκι, να δούμε και πόσα λεφτά θα βγάλουμε. Α, αυτά από μένα. Λοιπόν, ανοίξαμε το μαγαζάκι. Όπα, για τελευταία φορά σήμερα, καλό στο μωράκι. Τι θες, την αντλία για βενζίνη, Σπάνιο μοντέλο, δεν θα ξαναβρεις τέτοιο, δεν χαλάει ποτέ. Το έφερα από το εξωτερικό. Ό,τι πρέπει λέει. Έλα, πάρ το μωράκι δικό σου σε καλή μεριά. Ωραία, δεν πρόκειται να ανοίξει το μαγαζί, κατευθείαν μπήκε αυτή.
Μόνο η Αγγλία είχα να δώσω παιχτούρες μου και την τηλεόραση. Αυτά έχω να διώξω. Και θα κλείσει και το επεισοδιάκι σε λίγο. Βγάλαμε καλά λεφτάκια. Μπορεί και να χάλασα για τα upgrades. Αλλά είναι worthy γιατί πρέπει να τα πάρουν τα upgrades. Αλλιώς δεν θα πρέπει να τα πουλήσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Τηλεόραση, η καλύτερη. 48 με HD οθόνη, DDB, HDTV και DVD έχει μέσα. Μα θέλει, τα παίζει όλα. Δώσε κάτι μικρέ. Συν 20, καλώς είσαι. Λοιπόν, καλορίζικη, καλές. Ό,τι δεν βλέπεις, τέλος πάντων. Εκπομπές. Λοιπόν, παιχτούρες, ξεπουλήσαμε. Βγήκαμε με 2-300, μας έμειναν. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη αποστολή, την επόμενη φορά βέβαια. Δεν ξέρω αν πρέπει να αγοράσω κάτι για να το έχω έτοιμο. Κανα φτιάρι, ας πούμε, ή κανα level από το τσεκούρι. Θα το δω στο επόμενο επεισόδιο που θα παίξουμε μαζί. Οπότε κάντε like αν σας άρεσε το σημερινό, κάντε sub ώστε δεν είστε sub, βοηθάτε το κανάλι να μεγαλώνει και γινόμαστε και εμείς πιο δυνατοί και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Barn Fighters. Έως τότε, γεια χαρά!